Η ΕΑΒ και η αμερική βιομηχανία της Ελλάδας έχει τα χάλια της για δύο λόγους. Ο βασικός είναι ο λόγος, είναι η συνολικότερη πολιτική που ακολουθείται, και ο δεύτερος είναι η σταδιακή απαξίωση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είτε με μνημόνια είτε χωρίς μνημόνια, που έχουν φτάσει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο στραγγαλισμού. Το αποτέλεσμα είναι ότι πληρώνουμε τεράστια ποσά για εισαγωγές που θα μπορούσαν να παραχθούν εδώ, και δεύτερον υπάρχει μια τεράστια απώλεια επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού. Δηλαδή γνωρίζουν, φαντάζομαι οι περισσότεροι, ότι το προσωπικό της ΕΑΒ και άλλων αμυντικών βιομηχανιών είναι πολύτιμο. Και να πω και κάτι, όσοι έφυγαν και πήγαν σε άλλες χώρες πληρώνονται με 10.000 το μήνα περίπου. Ευρώ εννοώ. Λοιπόν, τώρα, αυτό τι απαιτεί? Απαιτεί μια διαφορετική πολιτική. Δηλαδή, εμείς πάντα, και το συνδικαλιστικό κίνημα παλιότερα, μιλούσε για ενιαίο φορέα αμυντικής βιομηχανίας που θα περιλάβανε όλες τις επιχειρήσεις αυτές αμυντικής βιομηχανίας με διασύνδεση με ναυπηγεία κλπ. Δεν θέλω να τα επαναφέρω. Αυτό απαιτεί φυσικά έναν άλλο πολιτικό προσανατολισμό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο δεν μιλάει κανένας, και απαντάω και ακόμα και στους εκπροσώπους των ιδιωτικών εταιριών, είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η στρατηγική της ενιαίας αμυντικής πολιτικής είναι ασφυξία για την Ελλάδα, για την Πορτογαλία, για μια σειρά περιφερειακές χώρες, γιατί συγκεντρώνεται σε 2-3 χώρες, Γερμανία, Γαλλία κυρίως, και ολίγον Ολλανδία, Ιταλία πολύ λιγότερο. Και οι υπόλοιποι δουλεύουν, αν δουλεύουν, και αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος, και υπόθηκε πολύ καλά από τον εκπρόσωπο των ιδιωτικών εταιριών. Ο στόχος είναι να υπεργολαβεί όπου θα συμπληρώνει και αν συμπληρώνει. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Ερωτήσεις κάνουμε τώρα, αν θέλετε. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Ξέρετε, εγώ δεν μιλάω πολλές φορές, δεν είμαι από αυτό, αλλά θέλω να κάνω μια ολοκληρωμένη. Είσαστε ένας από τους πιο σημαντικούς ρήτορες αυτής της βουλής. Δεν μιλάτε. Αλλαγή προσανατολισμού σημαίνει άλλα πράγματα. Σημαίνει να μην είσαι εξαρτημένος, να μην είσαι υποχρεωμένος με αυτά κλπ. Τώρα να πάμε και στα συγκεκριμένα. Πέρα από το γενικό, να σας πω τώρα εδώ, διαβάζουμε γράμματα όλοι. Η ιστορία μετά τη σταθμιστικά και γενικότερα υπηρετεί τις ανάγκες των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Θέλει να στήσει μια νέα βάση κατά υποστηρικτική, ας το πω έτσι, που να συμπληρώνει σούδα, πώς το λένε, σύρο, ναυπηγεία για τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το στρατηγικό, και φαίνεται ότι παρά το ότι λέγεται, ότι ουσιαστικά τη στρατηγική τη βάζει η Lockheed, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θα το αποδείξουμε αυτό παρακάτω. Αλλά μην λέμε τώρα ότι ενδιαφέρονται και ότι η ελληνική βιομηχανία, η ΕΑΒ θα λειτουργήσει και θα κερδίσει στα πλαίσια υπηρετώντας τα συμφέροντα της Lockheed και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Τώρα να πάω συγκεκριμένα τι αφορά την ΕΑΒ, για να μην λέτε ότι μιλάμε μόνο γενικά. Την ΕΑΒ την αφορούν άμεσα στην τροπολογία το πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο, το ΙΟΤΑ και το ΙΟΤΑ Α και ΙΟΤΑ Β. Αυτά είναι ερωτήσεις τώρα, ένα-ένα. Θέλετε να τα πούμε μετά? Ερωτήσεις είναι αυτά. Είπαμε ορισμένα θέματα. Είναι και προς τον Υπουργό. Κύριε Παφίλε, προς τον Υπουργό οι ερωτήσεις θα γίνουν όλες μετά. Αν είναι προς τους κυρίους, να τα πω μετά. Προς τους κυρίους, τώρα να πείτε, ό,τι έχετε. Οι κύριοι θα φύγουν στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή, ναι, αλλά μπορούν όμως να απαντήσει η ΕΑΒ σε αυτά που βάζω. Η διοίκηση της ΕΑΒ. Γιατί την ΕΑΒ αφορούν. Ρωτήστε τα άμα. Αυτό σας λέω. Ρωτήστε μα τα πω τότε. Λοιπόν, αρχίζουμε ένα-ένα. Στο Α σημείο. Κοστολογείται από την ίδια. Τα διαβάζω για να μην χάνω χρόνο, γιατί με παρασύρωμαι. Από την ίδια τη Lockheed σε περίπου 90 εκατομμύρια δολάρια και αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας, επίγειο εξοπλισμό και υποστήριξη για την αναβάθμιση αεροσκαφών. Η ΕΑΒ αυτή την ώρα δεν γνωρίζει γιατί ακριβώς πρόκειται. Γνωρίζει? Ούτε μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Μπορεί? Να τα ερωτήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι πέρα από το 1,2 δις που είναι αναβάθμιση των F-16, χρεώνεται και ο επιπρόσθετος εξοπλισμός που θα χρειαστεί η αναβάθμιση. Είναι έτσι ή όχι? Β. Στο εδάφιο υπόσχονται φόρτο εργασίας για υποκατασκευαστικές εργασίες του C-130 μετά το 2024, ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σήμερα η ΑΒ κατασκευάζει υποσυγκροτήματα αεροσκαφών της S30. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό που μας τάζουν να είναι συνέχεια του προγράμματος που σήμερα δουλεύουν για τη Lockheed. Τι μας δίνουν? Δέσμευση για μελλοντικό φόρτο που την κοστολογούν 60 εκατομμύρια δολάρια. Είναι έτσι ή όχι? Τέταρτο. Με το εδάφιο, στο δέλτα σημείο δηλαδή, που λέει παροχή τεχνικής υποστήριξης για την αναβάθμιση των αεροσκαφών. Με το εδάφιο χρεώνουν ως και 10 εκατομμύρια δολάρια, αν χρειαστούν, τεχνική υποστήριξη και engineering. Πέρα από τα 1,2 δις του συνολικού προγράμματος αναβάθμισης. Γιώτα σημείο. Τι λέει το σημείο γιώτα για να εγκαθίδρυση δυνατότητας εργοσυσιακής συντήρησης με ανωδίωση στην ΕΑΒ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, αυτή την πληροφόρηση έχουμε, έχουν συμφωνήσει η Lockheed μέσω υπεργολάβου της να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις χημικών διεργασιών, επιμεταλλώσεων ανωδιώσεων που κοστολογούνται στα 11,5 εκατομμύρια δολάρια. Η ΑΒ έχει τέτοιες εγκαταστάσεις, οι οποίες βέβαια είναι πεπαλαιωμένες από τη δεκαετία του 70. Καμιά κυβέρνηση και διοίκηση δεν τις εξυγχρόνησε. Η ανάγκη κατασκευής νέων εγκαταστάσεων χημικών διεργασιών είναι υπαρκτή. Μόνο που εδώ γιατί γίνεται? Για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Lockheed. Ενταγμένη στο γενικότερο σχεδιασμό και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Τέτοια προγράμματα είχαν ξεκινήσει και τα δεκαετία του 90. Και ξέρετε τι έχουν μείνει? Κολόνες. Δεν ολοκληρώθηκε κανένα. Γιατί άλλαξε ο προσανατολισμός. Ελπίζουμε να μην έχει την ίδια τύχη τώρα. ΙΑ. Εγκαθίδρυση δυνατότητας εργοστασιακής συντήρησης υγρού αποχρωματισμού και χρώσης αεροσκαφών της ΝΕΑΒ. Η ανάγκη αυτή είναι υπαρκτή. Για ποιο λόγο? Για να χωρούν μεγάλα αεροσκάφη. Μεταγωγικά και πολιτικού νεολογίου και οι εργαζόμενοι έχουν δώσει μάχη να μην μπει στον χώρο της παραγωγής. Η Lockheed κοστολογεί το έργο 13,5 εκατομμύρια δολάρια. Και γιατί προκλίνεται σήμερα και δεν γινόταν τόσο καιρό? Ακριβώς για να εξυπηρετήσει νέες ανάγκες ποιών? Των ατοϊκών. ΙΒ. Αναβάθμιση εργοστασιακής συντήρησης ξηρού αποχρωματισμού και χρώσης αεροσκαφών στην ΕΑΒ. Η μονάδα αυτή φτιάχτηκε πριν από χρόνια για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση των Αμερικάνικων F-16 σε CCIP πριν 10 χρόνια. 10 χρόνια παρέμεινε αναξιοποιητή και σήμερα που χρειάζεται αναβάθμιση των δικών μας F-16, τι γίνεται? Η Lockheed κοστολογεί την αναβάθμιση 0,5 εκατομμύρια δολάρια. 0,5 εκατομμύρια δολάρια. Πέρα από το συνολικό κόστος αναβάθμισης των αεροσκαφών. Πέρα από το 1,2 δις. Συμπερασματικά λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν, όλη η στρατηγική υπηρετεί τα συμφέροντα της Lockheed, του ΝΑΤΟ γενικότερα δηλαδή, και του σχεδιασμού που έχει για την περιοχή. Και κάτι ακόμα. Η ΕΑΒ διαθέτει τη δυνατότητα και τις πιστοποιήσεις για την κατασκευή καλωδιώσεων αεροσκαφών, όπως και για τη συναρμολόγηση και τις δοκιμές ηλεκτρονικών αεροσκαφών, γάμα και έψιλον της τροπολογίας. Δεν έχει μεγάλο φόρτο στα ηλεκτρονικά αυτή την περίοδο, αλλά η δουλειά δίνεται αλλού. Τι έχει να πει ο κύριος Υπουργός? Γιατί, αφού μπορεί η ΕΑΒ, αυτός ο τομέας να δοθεί από την Lockheed, η οποία θα αποφασίσει να δοθεί αλλού, δηλαδή δεν ξέρουμε πού. Εμείς ακόμα δεν κάνουμε τέτοιες. Αυτά λοιπόν, σαν ένα σύνολο ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ, αρκετές και